Εκείνη την ημέρα έτυχε, πάθανε, δεν θυμάμαι, 10-20 άτομα, νομίζω, διτροφική δηλητηρίαση, γαστροεντερίτιδα, και βγήκε το συμπέρασμα ότι αυτό προήλθε από το φαγητό της λέσχης. Διασταυρώσαν, ξέρω εγώ, είχαν φάει όλοι το απόγευμα ή το μεσημέρι στη λέσχη. Αυτό έγινε πάνω κάτω και έγινε θέμα, ξέρω, μεγάλο. Εμείς αυτό που λέμε πάνω σε αυτό είναι ότι γενικά το να ξέρεις αν αυτό προήλθε από τη λέσχη. Ναι, βέβαια, μπορεί να εμείς δεν αμφισβητούμε ότι μπορεί να προήλθε από τη λέσχη, αλλά δεν είναι και το ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα εάν μπορεί να ήταν κάποιο χαλασμένο υλικό, μπορεί να ήταν να τους κόλλησε όλους ένας, δεν ξέρω, απλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι γενικά η χρηματοδότηση για τη σύντηση και σε άλλους τομείς του πανεπιστημίου είναι λυπής. Δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Και έτσι δεν δίνεται και στους υπαλλήλους εκεί δυνατότητα να παρέχουν τη σύντηση που θα έπρεπε να παρέχουν στους φοιτητές. Και πόσο μάλλον όταν μια ιδιωτική εταιρεία έχει αναλάβει τη σύντηση, θα προσπαθήσει να πετύχει το λιγότερο κόστος. Οπότε μπορεί να σου βάζει ένα 3 ευρώ τη μερίδα και την ίδια στιγμή να σου παρέχει μια μερίδα η οποία ουσιαστικά κάνει 50 λεπτά το συνολικό κόστος. Και γενικά αυτό εμείς το ανοίγαμε, δεν το ανοίγουμε μόνο τώρα, το ανοίγουμε πάντα, είναι στις θέσεις μας για τη σύντηση την έρευνα συνολικά και σε μια κινητοποίηση που είχε γίνει πιο πριν στη Λέσχη. Αυτό προσπαθούσαμε να ανοίξουμε στους φοιτητές, ότι γενικά οι φοιτητές πρέπει να δουν το πρόβλημα συνολικά, ότι είναι κομμάτι της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής που περνάνε όχι μόνο στους φοιτητές, αλλά και συνολικά στα λαϊκά στρώματα.